Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκι. Πέπα το γουρουνάκι. Το μωρό γουρουνάκι. Η Πέπα και ο Τζορτζ επισκέπτονται τη μεγάλη τους ξαδέρφη, τη Χλόη. Σήμερα, εκτός του ότι θα δείτε τη Χλόη, θα γνωρίσετε και το νέο σας ξαδερφάκι. Η Πέπα και η οικογένειά της έφτασαν στο σπίτι της Χλόης. Γεια σας! Βρε καλώς τους! Γεια σας, Πέπα και Τζορτζ. Αυτή είναι η Χλόη, η μεγάλη ξαδέρφη της Πέπα και του Τζορτζ. Πού είναι το ξαδερφάκι μας? Να το μικρό ξαδερφάκι σας! Το ξαδερφάκι είναι ένα τόσο δα μωρό γουρουνάκι. Ω, πολύ ομορφούλη. Το μωρό είναι κοριτσάκι? Όχι, είναι αγόρι. Αχ, ευχόμουν να είναι κορίτσι. Κι εγώ. Ο Τζορτζ χαίρεται που το μωρό είναι αγοράκι. Δεινόσαυρος. Νομίζω ότι ο Μπέμπης παρά είναι μικρός για να παίζει με δεινόσαυρους. Τζορτζ, ο Μπέμπης δεν θέλει να παίξει μαζί σου. Θέλει να παίξει μαζί μου. Πέπα, το μωρό είναι πάρα πολύ μικρό για να παίζει με μπάλες. Άμα δεν παίζει ούτε με δεινόσαυρους, ούτε με μπάλες, τότε τι κάνει? Τρώει και κοιμάται. Και κάνει και αυτό. Τι, γουρουνίτσα, μπορώ να κρατήσω τον μπέμπι? Ναι, αν είσαι προσεκτική μπορείς να κρατήσεις τον μικρό Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο? Αυτό είναι το όνομά του, Αλέξανδρος ο μπέμπις. Τι μεγάλο όνομα για ένα τόσο μικρό γουρουνάκι. Πολύ ήσυχος είναι, παρόλο που είναι αγόρι. Αχ, γιατί μυρίζει έτσι? Μάλλον θα θέλει άλλαγμα η πάνω του Αλέξανδρου. Γιαχ, σκέτη ιδέα. Πέπα, όταν ήσουν μωρό και εσύ φορούσες πάνες. Σιγά που φορούσα. Μαμά, μπορώ να παίξω με την Πέπα και τον Τζορτζ στον κήπο? Ναι. Χλόη, είναι ωραίο να έχεις μικρό αδερφό, λοιπόν. Ναι, ο Αλέξανδρος είναι πολύ γλυκός. Μακάρι και ο Τζορτζ να ήταν ένα γλυκό μωρό γουρουνάκι. Το βρήκα. Ο Τζορτζ μπορεί να κάνει ότι είναι Ντέμπις. Φοράει στο καρότσι για τις κούκλες μου. Πολύ ωραία ιδέα. Όχι. Ο Τζορτζ δεν θέλει να κάνει τον μπέμπι. Τζορτζ, αν κάνεις τα ψέματα τον μπέμπι, υπόσχομαι να είμαι καλή μαζί σου σε όλη μα όλη μου τη ζωή. Ο Τζορτζ σκέφτεται. Και θα παίζεις με όλα τα παιχνίδια μου. Ο Τζορτζ σκέφτεται κι άλλο. Και όταν πάμε σπίτι, θα σε αφήσω να παίξεις και με τα δικά μου παιχνίδια. Ο Τζορτζ το αποφάσισε. Τι γλυκό μωρό γουρουνάκι. Νάκι, η Κάντι Γατούλα, η Σούζη Προβατίνα, η Ρεβέκα Κουνέλη και η Ζωή Ζεύρα. Γεια σας. Γιατί είναι ο Τζορτζ μέσα στο καροτσάκι? Δεν είναι ο Τζορτζ. Είναι ένα μωρό γουρουνάκι. Αφού είναι ο Τζορτζ. Ο Τζορτζ κάνει στα ψέματα το μωρό γουρουνάκι. Είναι κορίτσι ή αγόρι? Είναι κορίτσι. Όχι. Ο Τζορτζ δεν θέλει να κάνει την Πέμπα όμως. Ωραία, είναι αγόρι. Έχω μαζί μου μπισκότα. Θέλει μπισκότα το μωρό γουρουνάκι? Α, όχι, δεν μπορεί να φάει μπισκότα. Του Τζορτζ του αρέσουν τα μπισκότα. Μήπως να έτρωγε ένα μπισκοτάκι? Είναι τόσο έξυπνος και τόσο όμορφος. Είναι πολύ αστείος. Είναι το καλύτερο γουρουνάκι του κόσμου. Του Τζορτζ του αρέσει αυτό το παιχνίδι. Να και η θεία γουρουνίτσα με τον Αλέξανδρο, το μπέμπι. Πόπο, ένα πραγματικό μωρό γουρουνάκι. Είναι πιο γλυκούλη από τον Τζορτζ. Πόπο, του Τζορτζ του άρεσε που έκανε το μωρό γουρουνάκι. Αχ, Τζορτζ, για μένα θα είσαι πάντα το γλυκό μου μωράκι. Ήρθε η ώρα για ένα νέο παιχνίδι. Να παίξουμε δίνοσαυρο κυνηγητό. Τζορτζ του άρεσε που έκανε τον μπέμπι, αλλά του αρέσει πιο πολύ να κάνει τον Τζορτζ.